Κύριε Υπουργέ, η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με τα προβλήματα βέβαια στα σχολεία να παραμένουν, τόσο τα παλιά τα χρόνια όσο και τα καινούργια, αυτά που έφερε δηλαδή η πανδημία. Ελλείψεις εκπαιδευτικών, κενά μορφωτικά, μεγάλα κενά τα μορφωτικά κενά, όπως και σημαντικές και οι επιπτώσεις, οι ψυχοκοινωνικές από την πανδημία. Και βεβαίως έχουμε επιπρόσθετα και το βάρος του κόστους της ενέργειας για τα σχολεία, για τις σχολικές επιτροπές. Στενάζουν κυριολεκτικά τα σχολεία από αυτό και το πρόβλημα φυσικά θα μεγαλώσει εν ώψη της χειμερινής περίοδου, όπου θα χρειαστεί βεβαίως και θέρμανση. Τώρα, ανάμεσα σε αυτά τα προβλήματα, τα γενικά, τα μεγάλα, τα σοβαρά, που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων, θέλουμε σήμερα να φωτίσουμε, να επικεντρώσουμε σε ένα πρόβλημα που έχουν, στα προβλήματα μάλλον, γιατί δεν είναι ένα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προβλήματα που σχετίζονται με τους διορισμούς τους και τις προσλήψεις τους. Καταρχάς, αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα, κυρία Υπουργέ, με τις λεγόμενες αναθέσεις μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τι σημαίνει αυτό? Με βάση όλους τους νόμους τους οποίους ψηφίσανε και η δική σας αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το Υπουργείο Παιδείας σήμερα τι κάνει? Υποχρεώνει δασκάλους που αντικειμενικά δεν έχουν τα απαραίτητα εφόδια διδασκαλίας του μαθήματος των καλλιτεχνικών να διδάξουν καλλιτεχνικά μαθήματα προκειμένου να συμπληρώσουν τις ώρες δασκαλίας, πετώντας, αφήνοντας απ' έξω τους καλλιτέχνες δασκάλους με ειδικότητα, τους εκπαιδευτικούς αυτούς που έχουν την ειδικότητα αυτή και βεβαίως κυρίως με την απαραίτητη γνώση για τη διδασκαλία της τέχνης, όλων των μορφών της τέχνης. Δεύτερο πρόβλημα. Οι νεοδιόριστοι από αυτούς, τους καλλιτέχνες εκπαιδευτικούς, αντιμετωπίζουν ό,τι όσα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι νεοδιόριστοι σχετικά, για παράδειγμα, με τα πανάκριβα ενίκια των σπιτιών, αν τα βρίσκουν και αυτά και όταν, όσο και με το ότι τοποθετούνται όχι μόνο σε δύο ή σε τρία, μέχρι και σε πέντε σχολεία έχουμε δει να τοποθετούνται εκπαιδευτικοί και να μετακινούνται κάθε μέρα, με ό,τι αυτό βεβαίως μπορεί να σημαίνει, ακόμα και σε διαφορετικές πόλεις. Και βεβαίως το πρόβλημα έρχεται, το κερασάκι μάλλον στην τούρτα, ήταν, και το πρόβλημα διωγγώνεται έτσι, αυτή η περιβόητη, η τραγική θα έλεγα εγώ, η απαράδεκτη κατάργηση της διδασκαλίας των καλλιτεχνικών στα Λύκεια. Βεβαίως και με την βούλα τη συνταγματική του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν και η απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνει την πρώτη Λυκείου, αλλά έτσι έγινε. Σας ρωτάμε λοιπόν τι σκοπεύετε να κάνετε, και κλείνω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ, τι μέτρα θα πάρετε για να γίνει το μάθημα των εικαστικών δίωρο και εργαστηριακό σε όλο το βασικό κορμό της εκπαίδευσης, παντού, να διδάσκεται από καλλιτέχνες εικαστικούς, από καλλιτέχνες δηλαδή, ανοίγοντας βεβαίως και εκείνο τον αριθμό των απαραίτητων οργανικών θέσεων, να υλοποιήσετε την απόφαση του ΣΤΕ σε σχέση με την πρώτη Λυκείου, την επαναφορά δηλαδή του μαθήματος των καλλιτεχνικών στην πρώτη Λυκείου, και βεβαίως το πάγιο, το γενικότερο αίτημα, αυτό που είναι αίτημα όλων των εκπαιδευτικών που περιπλανώνται εργασιακά σε όλη τη χώρα και στα σχολεία της, να μονιμοποιηθούν οι αναπληρωτές και βεβαίως να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στέγασης των νεοδιόριστων αλλά και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με μια επιδότηση ενοικίου και βεβαίως με μια μόνιμη παράλληλη μείωση των εισιτήριων της μετακίνησής τους. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω την απάντησή μου, κύριε συνάδελφε, με την παρατήρησή σας ότι πρέπει να μετατραπεί ο κλάδος των εικαστικών ή των καλλιτεχνικών σε δύο εργαστηριακό μάθημα σε όλο το βασικό κορμό της εκπαίδευσης. Για να γίνει αυτό θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη τον διδακτικό χρόνο αλλά και την ενδεχόμενη εργαστηριακή φύση που έχουν και οι υπόλοιποι κλάδοι των μαθημάτων της καλλιτεχνικής παιδείας. Θα πρέπει να λάβει υπόψη επίσης το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων και τον περιορισμένο, τον πεπερασμένο μάλλον αριθμό των διδακτικών ωρών που υπάρχουν στο εβδομαδιαίο ορολόγιο πρόγραμμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Και ξέρω ότι θα σας ενοχλήσει και το τρίτο, αλλά οφείλω να το αναφέρω, γιατί είναι μια παράμετρος που όταν ασκεί κάποιος διοίκηση λαμβάνεται υπόψη τα δημοσιονομικά, χωροταξικά και τα διοικητικά ζητήματα λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
Με αυτά λοιπόν που σας ανέφερα, πρέπει να υπογραμμίσω ότι η καλλιτεχνική παιδεία γενικότερα και ο κλάδος των οικαστικών ειδικότερα διδάσκονται υποχρεωτικά σε όλους τους μαθητές στη διάρκεια της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο, το μάθημα αισθητική αγωγή που έχει κλάδος τη μουσική, τη θεατρική αγωγή και τα εικαστικά, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο νόμο, να μην σας κουράσω αναφέροντας παιδικά διατάγματα και τροποποιήσεις. Το μάθημα λοιπόν αισθητική αγωγή διδάσκεται υποχρεωτικά σε όλες τις τάξεις, 4 ώρες στην πρώτη και στη δεύτερη τάξη, 3 ώρες στην τρίτη και την τέταρτη τάξη, 2 ώρες στην πέμπτη και στην έκτη τάξη εβδομαδίως. Μιλούμε για τα εξατάξια δημοτικά. Αναλυτικότερα, το μάθημα των εικαστικών, που είναι ένας από τους κλάδους του μαθήματος της αισθητικής αγωγής, διδάσκεται 2 ώρες ανά εβδομάδα στην πρώτη και στη δεύτερη τάξη και 1 ώρα ανά εβδομάδα στην γάμα, δέλτα και έψιλον και έκτη τάξη. Το μάθημα της μουσικής, 1 ώρα ανά εβδομάδα σε όλες τις τάξεις. Το μάθημα της θεατρικής αγωγής, 1 ώρα ανά εβδομάδα στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη τάξη. Στις 3 τάξεις του ημερησίου γυμνασίου, το μάθημα πολιτισμός και δραστηριότητες, που έχει ως κλάδος τη μουσική και τα καλλιτεχνικά, διδάσκεται υποχρεωτικά 2 ώρες εβδομαδιαίως. Επιπροσθέτως, η διδασκαλία των εικαστικών στο δημοτικό και των καλλιτεχνικών στο γυμνάσιο ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ08. Στην παρατήρησή σας ότι τα καλλιτεχνικά μαθήματα ανατίθεται και σε δασκάλους, σας επισημαίνω ότι μόνο στο δημοτικό σχολείο και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας διδασκαλίας των μαθημάτων αισθητικής αγωγής από εκπαιδευτικούς των αντιστοίχων κλάδων ανατίθεται αυτά τα διδακτικά αντικείμενα σε δασκάλους. Και αυτό αποδεικνύει, θα μου επιτρέψετε να το τονίσω, τη μέρημνα της πολιτείας, ώστε η διδασκαλία των μαθημάτων αισθητικής αγωγής να διασφαλίζεται σε όλα τα δημοτικά, ακόμη και στα ολιγοθέσια, γιατί γνώμονας που κατευθύνει και τις κινήσεις μας είναι η ποιοτική εκπαίδευση και η ολόκληρη καλλιέργεια να περιλαμβάνει όλους τους μαθητές. Θα σας αναφέρω επίσης ότι το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει και το ΣΤΕ. Έχει εκδώσει την απόφαση 425 του 2020, στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρεται, σας τα διαβάζω ακριβώς, σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του προγράμματος στο μάθημα της αισθητικής αγωγής από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας, η διδασκαλία δύναται, κατ' εξαίρεση της κατά κανόνα ανάθεσης της ειδικούς εκπαιδευτικούς, δύναται να ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70, δηλαδή δασκάλους, και τούτο διότι κατά την έννοια της ρύθμισης αυτής, η ανάθεση αυτού του μαθήματος σε εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ70, επαναλαμβάνω δασκάλους, μπορεί να γίνεται με την αιτιολογημένη κρίση του αρμόδιου για την ανάθεση οργάνου, που είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας, εφόσον ελείπει ειδικός εκπαιδευτικός από εκείνους που μπορούν να διδάξουν το μάθημα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και οι ακαδημαϊκές σπουδές του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού κλάδου, στον οποίο γίνεται έκτακτη ανάθεση, καλύπτουν επαρκώς το αναδιθέμενο ειδικό μάθημα. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από το 20 μέχρι και το 22, έχουν διοριστεί συνολικά στην επικράτεια 432 μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ08 καλλιτεχνικών. 42 το 2020 στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, 310 το 21 στη γενική εκπαίδευση, 80 το 22 στη γενική εκπαίδευση. Και βεβαίως θα υπάρξει και άλλη, είναι σε επεξεργασία από το Υπουργείο μας θέματα με τους επόμενους διορισμούς και θα υπάρξουν και άλλες προσλήψεις. Για το διδακτικό έτος 22-23 στον κλάδο ΠΕ08 των καλλιτεχνικών προσλήφθηκαν μέχρι σήμερα ως αναπληρωτές 998 στην πρωτοβάθμια γενική εκπαίδευση, 79 στην πρωτοβάθμια ειδική αγωγή και εκπαίδευση, 128 στη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή. Κύριε Δελή, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ωραία, ευχαριστώ. Ξεκινώ από τις αναθέσεις και είπατε ότι αυτές γίνονται όταν υπάρχει αδυναμία, δεν υπάρχουν καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί. Να σας πω κάτι που το ξέρετε, φαντάζομαι, ότι καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί υπάρχουν. Εσείς δεν τους έχετε προσλάβει. Αν δεν προσλαμβάνετε λοιπόν, αν δεν γίνονται προσλήψεις, δεν μπορείτε να επικαλείστε δηλαδή αυτό που δεν κάνετε εσείς να το επικαλείστε ως λόγο για να κάνετε αναθέσεις σε άλλους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν τα προσόντα, να το πω, για τη διδασκαλία αυτού του ιδιαίτερου σε ένα βαθμό μαθήματος. Οι αναθέσεις όμως, ξέρετε, πέρα από την εργασιακή τους πλευρά, το ότι δηλαδή χάνει επαγγελματικά ένας κλάδος εκπαιδευτικών,
Υπάρχει και η ουσιαστική, η παιδαγωγική, η μορφωτική πλευρά. Ότι τα παιδιά, οι μαθητές, στερούνται τη διδασκαλία ενός τόσο σημαντικού μαθήματος από έναν άνθρωπο ειδικό, γύρω από την τέχνη και την διδασκαλία της. Πηγαίνω τώρα, προχωράω στο ζήτημα της, αυτό που είπατε στην αρχή για τις ώρες των μαθημάτων. Προσπαθήσατε, νομίζω, να φέρετε σε αντιπαράθεση τα μαθήματα, ποια να αφαιρέσουμε, αν, τι θα γίνει αν βάλουμε τα καλλιτεχνικά. Επικαλεστήκατε και τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Αυτό είναι μια μόνιμη επίκληση, βεβαίως, όχι μόνο του δικού σας Υπουργείου. Και αυτή η μόνιμη επίκληση γίνεται πάντα όταν αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τις λαϊκές ανάγκες, εν προκειμένου με το μορφωτικό αγαθό της παιδείας. Αλλά σε σχέση με την αντιπαράθεση των μαθημάτων, να σας πω ότι εξαρτάται από το πώς κανείς πώς αντιμετωπίζει μάλλον ένα μάθημα. Εμείς το μάθημα της καλλιτεχνικής παιδείας το έχουμε ψηλά. Θεωρούμε ότι πρέπει να είναι απαραίτητο στοιχείο της σχολικής ζωής. Με τους αριθμούς που παραθέσατε σε σχέση με τα προγράμματα, όποιος σας άκουγε εύκολα θα διαπίστωνε ότι οι ώρες των καλλιτεχνικών, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, μειώνονται. Γιατί? Η καλλιτεχνική παιδεία, η ανάγκη της καλλιτεχνικής παιδείας, δηλαδή όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος και πηγαίνει στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, καλά στο λύκειο δεν υπάρχει, δεν έχετε καταργήσει έτσι καλώς την καλλιτεχνική παιδεία, μειώνεται. Τι συμπέρασμα είναι αυτό, από πού βγαίνει αυτό το αντίθετο θα λέγαμε εμείς. Ή θα έπρεπε να είναι ισότιμη, να είναι σε όλο το σχολικό πρόγραμμα. Θέλουμε να σταθούμε και στα ζητήματα των αναπληρωτών. Σας το έθεσα, ελπίζω να βρείτε έναν τρόπο να απαντήσετε στην δευτερολογία σας. Για τα σοβαρότατα προβλήματα που έχουν, αφορά βεβαίως και τέτοιους καλλιτέχνες εκπαιδευτικούς, είπατε, αναφέρατε κάποιους αριθμούς. Τελικά όμως η ίδια ύπαρξη αυτού του προβλήματος που συζητάμε αποδεικνύει ότι αυτοί είναι λίγοι. Δεν επαρκούν. Από τη στιγμή που γίνονται αναθέσεις διδασκαλίας του καλλιτεχνικού μαθήματος από άλλους εκπαιδευτικούς, σημαίνει ότι οι καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση, είτε ως μόνιμοι είτε ως αναπληρωτές, δεν επαρκούν. Νομίζω ότι αυτό, πάνω σε αυτό μπορούμε τουλάχιστον να συμφωνήσουμε. Θεωρούμε ότι ως κόμμα, και θα κλείσω κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε ότι το μάθημα των καλλιτεχνικών, η τέχνη γενικότερα στην εκπαίδευση, πρέπει να είναι απαραίτητο συστατικό της. Είναι γνωστή η αξία της και η μορφωτική και η συμβολή της στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, τη συναισθηματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Είναι εδώ και η αρμόδια υπουργός της ψυχικής υγείας. Και εσείς την ίδια στιγμή, που αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που δύσκολα θα βρεθεί άνθρωπος να διαφωνήσει με αυτό, την ώρα που εσείς, η δική σας η κυβέρνηση, εκδιώκει, εξοβελίζει την τέχνη από τα σχολεία σταδιακά, την ίδια στιγμή βάζετε στις σχολές, στα πανεπιστήμια, την αστυνομία. Για κοιτάξτε την αντίθεση, το ένα και το άλλο. Κηρύσσονται παράνομες οι απεργίες δασκάλων και καθηγητών. Εντάξει, δεν ξέρω τι σας έχει πιάσει εκεί στο Υπουργείο Παιδείας. Σας έχει πιάσει μια δικομανία απίστευτη, ένα κρεσέντο αυταρχισμού. Παγιώνεται μαθητοδικία, ποινικοποιείται κάθε αγωνιστική δράση και αυτό το κοντράστ ανάμεσα στον εξοβελισμό της τέχνης και στην επίδειξη του αυταρχισμού νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της κυβέρνησής σας. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Πρόεδρε, παγίως δεν απαντώ σε σχόλια τα οποία γίνονται με ευκαιρία μια ερώτηση που έχει κατατεθεί. Και αναφέρομαι στις παρατηρήσεις που κάνετε για την αστυνομία στα πανεπιστήμια, για τη δικομανία που κατά την εκτίμησή σας κατέχει το Υπουργείο Παιδείας. Περιορίζομαι στα της ερώτησης. Δεν θεωρώ ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι αφορμή για συζήτηση εφόλης της ύλης. Θα σας πω μόνον ότι, όπως λέω σχεδόν κάθε φορά, κύριε Δελή, που συναντιόμαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα με τις ιδιότητές μας, ότι μη μας κατηγορείτε για απουσία ενδιαφέροντος, γιατί μετά από 12 χρόνια γίνανε 25.000 διορισμοί. Η πρώτη στην ειδική αγωγή στα εκπαιδευτικά χρονικά και 32.000 προσλήψεις αναπληρωτών φέτος. Σε ό,τι αφορά τον εξοβελισμό που λέτε του μαθήματος της καλλιτεχνικής παιδείας, είπα στην πρωτολογία μου πώς αυτό είναι υποχρεωτικό στην υποχρεωτική εκπαίδευση και πώς διδάσκεται. Θα σας πω ότι απασχόλησε το θέμα αυτό και το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο ζήτησε από το ΙΕΠ, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, να ασκήσει τη γνωμοδοτική του αρμοδιότητα
και να δικαιολογήσει γιατί προτάσσονται άλλα μαθήματα της καλλιτεχνικής παιδείας στο Λύκειο, στην πρώτη τάξη Λυκείου. Το ΕΠ πράγματι ανταποκρίθηκε, έχει συντάξει απάντηση, διαβιβάστηκε από το Υπουργείο μας στο ΣΤΕ και σύμφωνα με την ελόγω εισήγηση, που είναι και η πολιτική του Υπουργείου μας, ο στρατηγικός στόχος της ψηφιακής μετάβασης και η συνακόλουθη ανάγκη ενίσχυσης του ψηφιακού εγγραμματισμού των Ελλήνων μαθητών έχουν οδηγήσει στην επιλογή το Υπουργείο μας να θέσει σε προτεραιότητα τη θέσπιση του μαθήματος εφαρμογές πληροφορικής ως υποχρεωτικό στην πρώτη Λυκείου. Αυτό βεβαίως είχε ως συνέπεια την κατάργηση άλλων μαθημάτων επιλογής της πρώτης Λυκείου, μεταξύ των οποίων και η καλλιτεχνική παιδεία, όπως και εσείς επισημάνετε. Εξηγώ λοιπόν για ποιο λόγο το Υπουργείο αποφάσισε, γιατί σας το είπα και στην πρωτολογία, ότι δεν είναι ούτε άπειρες οι ώρες, ούτε οι δυνατότητες των παιδιών να διδάσκονται περισσότερες από τις 24 που έχει η μέρα και η νύχτα. Σε ό,τι αφορά την ενασχόληση των μαθητών με τα μαθήματα καλλιτεχνικού προσανατολισμού στο Λύκειο, για να δείτε ότι δεν είναι εκτός των ενδιαφερόντων μας. Αυτό πραγματοποιείται και πραγματοποιείται κάθε χρόνο, βεβαίως εκτός ορολογίου προγράμματος. Υλοποιούνται προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Χθες, μόλις, κύριε συνάδελφε, υπέγραψε τη σχετική εγκύκλιο για φέτος. Στη θεματολογία αυτών των δραστηριοτήτων, των σχολικών δραστηριοτήτων, περιλαμβάνονται εικαστικές τέχνες, μουσική, χορός, κινηματογράφος, φωτογραφία, θέατρο, θεατρικά κείμενα. Από την δε περσινή χρονιά, σύμφωνα με τον νόμο 4823 του 2021, η δυνατότητα αυτή διευρύνθηκε με τη συγκρότηση και λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων καλλιτεχνικού προσανατολισμού, είναι οι όμιλοι εικαστικών θεατρικές ομάδες, μετά τη λήξη του ημερησίου ορολογίου προγράμματος. Άρα λοιπόν, σύμφωνα και με την εισήγηση του ΙΕΠ, που είναι ο εκπαιδευτικός επιστημονικός βραχίωνας, μάλλον ο επιστημονικός βραχίωνας του Υπουργείου μας, στην πρώτη Λυκείου η αντικατάσταση των μαθημάτων επιλογής, μεταξύ αυτών και του μαθήματος της καλλιτεχνικής παιδείας από το υποχρεωτικό μάθημα εφαρμογές πληροφορικής, οφείλεται στην προτεραιότητα που χρειάστηκε να δοθεί στη διδασκαλία μαθημάτων ψηφιακού γραμματισμού. Για την ενέργεια αυτή, λάβαμε υπόψη την παρουσία των καλλιτεχνικών μαθημάτων στην 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και την απολύτως, κατά τη γνώμη μας, αναγκαία αναβάθμιση της ψηφιακής εκπαίδευσης για το σύνολο των μαθητών του Λυκείου, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Αυτή η ενέργεια βεβαίως συνάδηκε με τη συνταγματική υποχρέωση και τους στόχους των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος. Να μην σας κουράσω αναφέροντάς τα. Πάω στην δεύτερη ερώτησή σας. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα που θέτετε. Στον χρόνο που ήδη έχω κάνει κατάχρηση, δεν μπορώ να απαντήσω. Μπορείτε να επανέλθετε με άλλη ερώτηση. Ξέρετε πολύ καλά, γιατί είσαστε παρόν, ότι έχω απαντήσει σε συγκεκριμένη ερώτηση που αφορούσε μόνο αυτά σε άλλο συνάδελφό μας. Πολύ συνοπτικά όμως και με σεβασμό σε αυτά που ρωτάτε, θα σας πω ότι η ευαισθητοποίηση του Υπουργείου είναι δεδομένη στις δυσκολίες. Και οι δυσκολίες αυτές μας είναι γνωστές. Θα αναφέρω ενδεικτικά πάντα και πολύ συνοπτικά το επίδομα που παίρνει η εκπαιδευτική που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές. Την πρωτοβουλία στην οποία προχωρούμε κάθε χρόνο. Από κοινού με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Υποδομών και Μεταφορών. Θεσπίζουμε έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και πολύ δήμοι το τελευταίο διάστημα και των ακτοπλοϊκά αλλά και τα χερσαία μέσα μεταφοράς. Και πολλοί δήμοι σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο μας έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την παροχή στέγασης και σίτησης ή αντιστοίχων επιδομάτων στους εκπαιδευτικούς. Ενδεικτικά Μυκόνου, Ίδρας, τα προβλήματα στέγασης και μετακίνησης. Κύριε συνάδελφε, δεν είναι δυστυχώς καινούρια. Μπορεί να επιδεινώθηκαν πρόσφατα με το Airbnb, αφορούν σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν τουρισμό συνήθως. Πάντως είναι προβλήματα υπαρκτά και έντονα. Γι' αυτό, όπως είχα απαντήσει και στον συνάδελφο, συνοπτικά σας τα λέω, επεξεργάζεται η Προεδρία της Κυβέρνησης σε ένα ειδικό σχέδιο με συγκεκριμένες παροχές για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε νησιώτικες περιοχές, όπου, όπως σας είπα, εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Είναι υπό εξέταση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η δυνατότητα θέσπισης συγκεκριμένου χρηματικού επιδόματος βάσει ιδιαίτερων συνθήκων κάθε περιοχής, η χορήγηση εφάπαξης ποσού αρχικής εγκατάστασης, ή κουπόνιων στέγασης, ή κουπόνιων διατροφής, ή θέρμανσης, ή μετακίνησης, η μόνιμη μείωση που το ζητήσατε κι εσείς στο εισιτήριο των μέσων μεταφοράς για το χρονικό διάστημα που υπηρετεί σε συγκεκριμένες περιοχές, φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, βάουτσερ για αγορά ψηφιακού εξοπλισμού. Αλλά κίνητρα πρόσβαση δωρεάν σε βιβλιοθήκες, δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών. Δεν έχω το χρόνο να πω περισσότερα. Αυτά πιστεύουμε ότι όταν αποφασιστούν και εφαρμοστούν θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης, αλλά θα βοηθήσουν και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που πραγματικά με αυτοθυσία, με επάρκεια και επαγγελματισμό υπηρετούν σε αυτές τις θέσεις. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.